Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. Είναι εκπομπή που οι παραγωγοί της δεν δέχονται την ονομασία της και έτσι απλά αναφέρουν τα ονόματά τους. Νίκος Μοσχοβίτης και... Νίκος Παπαδόπουλος. Ω, ποιος είναι? Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι γίνεται, να κάνουμε λίγο κοκκούνινγκ. Έλα λίγο να κάνουμε ένα κοκκούνινγκ ρε φίλε. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Όποιος άκουγε Νίκο Παπαδόπουλο, Νίκο Μοσχοβίτη και δώρα τσαμπάζει φίλε, κάτι Σαββατοκύριακα, θα έπρεπε να τη ξέρει αυτή τη λέξη. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν μία από τις αγαπημένες λέξεις της τότε φίλης συμπαραγωγού, ναι. Που ακόμα εντάξει δεν είχε παιδιά, εντάξει, ναι. Έχει τώρα ένα, πάει για δεύτερο. Τότε ακόμα, εντάξει, ήταν σε σχέση και της άρεσε πολύ το κοκκούνινγκ και το χρησιμοποιούσε πολύ. Και εγώ από εκεί το έμαθα για να είμαι ειλικρινής. Γιατί ήμασταν προφήτες δηλαδή ενδεχομένως. Για ακόμα μια φορά. Για ακόμα μια φορά. Αλλά τώρα ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι διάγγελμα. Εντάξει, μην χρησιμοποιείς τη λέξη κοκκούνινγκ. Δηλαδή, τι καταλαβαίνουμε όλα. Δηλαδή, βλέπει η γιαγιά μας το διάγγελμα σήμερα, εντάξει. Τι να καταλάβει τώρα το κοκκούνινγκ, κατάλαβες. Πες της, Νίκος, αν βγεις έξω, δεν καταλαβαίνουν. Θα σε πυροβολήσω, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Για να καταλάβουμε. Ναι. Το κοκκούνινγκ είναι το κουκούλι. Το κουκούλι. Ναι, αυτή είναι η μετάφραση. Τρία είδη από ό,τι διάβαζα. Δηλαδή, α, έχεις κάνει ένα σενάριο. Περίμενε, γιατί εδώ πέρα θα μορφώσουμε το κοινό τώρα. Περίμενε, λοιπόν. Τι είναι το κοκκούλι? Για να μάθετε λίγο, να είστε γνώστες. Εγώ, ναι, χωριάτικα θα το εξηγήσω. Είναι αυτό το οποίο αράζει στο σπίτι. Ωραία. Ναι. Δεν κάνεις κάτι, είσαι εξαπλωμένος. Έτσι. Αυτό. Και ουσιαστικά είσαι όλη μέρα αραχτός. Κοκκούλινγκ. Έτσι. Το κοκκούνινγκ λοιπόν ξεκίνησε το 1990. Έτσι. Εδώ πέρα μιλάμε γιατί με στοιχεία. Πριν το 90 δεν ξάπλω, κόσμο σπίτι του δηλαδή. Το 90 και μετά σε εξαπλώνει. Λοιπόν, αναγνωρίστηκε ως τάση για παραμονή στο σπίτι τότε. Ως εμπορικά σπουδαία. Μάλιστα. Λέει, αναφορικά με την άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μάλιστα. Ναι. Okay. Το πρώτο είδος είναι το κοινωνικοποιημένο, στο οποίο κάποιος μένει στην ιδιωτικότητα του σπιτιού του. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι το θωρακισμένο. Ένα θωρακισμένο κοκκούνινγκ θα ήθελα δηλαδή, στο οποίο δημιουργείται φράγμα για να προστατευτεί από εξωτερικές απειλές κάποιος. Ωραία, φίλε, τέλειο ακούγεται αυτό. Εμείς δεν είμαστε τίποτα από τα δύο μέχρι τώρα. Και ο τύπος του κοκκούνινγκ, στον οποίο ήθελε να αφαιρθεί μάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το περιπλανόμενο. Εμείς. Γιατί υπάρχει και το περιπλανόμενο κοκκούνινγκ. Για πες. Στο οποίο κάποιος ταξιδεύει με ένα τεχνολογικό φράγμα που χρησιμεύει για την απομόνωση από το περιβάλλον. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Εννοούμε το πρώτο μάλλον, έτσι. Εγώ λέω το δεύτερο. Είναι βασικά μια μίξη του πρώτου και του δεύτερου. Γιατί το δεύτερο κάνει λόγω για εξωτερικές απειλές. Mandatory cocooning υπάρχει, mandatory. Mandatory, όχι, mandatory έχει δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι η καινούργια τάση αυτή του 2020. Ωραία. Ναι. Που λέγεται mandatory cocooning. Ωραία. Το γουγκλάρω τώρα, αλλά δεν μου βγάζει κάτι, όχι. Δηλαδή είναι το mandatory. Ναι, όχι, δεν μου βγάζει κάτι. Τι ωραία, φίλε, τι ωραία περνάμε. Νίκο, τι γίνεται? Βγήκε στο σπίτι σήμερα, συνάδελφα. Το πρωί μόνο για τη γνωστή καθιερωμένη βόλτα. Ναι. Ο οποίο είναι εδώ μαζί μα να κάνουμε εκπομπή. Ήρθε εδώ πέρα, κάνει μια χαρά. Εντάξει, ναι. Μπορεί να πει καλησπέρα σε κάποια φάση. Ναι, προ το παρόν κοιμάται. Τώρα πιο μετά. Θα έρθει η ώρα, θα αρχίσει να ξύνεται γιατί έρχεται η ώρα για να φύγει. Όσο είναι μια καλησπέρα θα την πει. Εντάξει. Εδώ, πολύ ωραία, φίλε. Σπίτι. Μια χαρά. Ό,τι η συναλλαγή είναι να γίνει, γίνεται ηλεκτρονικά. Εμείς τουλάχιστον βασικό. Μπορούμε εδώ. Κατά τα άλλα, υπομονή. Και όταν βγαίνετε έξω, μην παίρνετε χαρτονομίσματα. Δουλέψτε καρτούλα όσοι έχετε. Έλα ρε Νίκο τώρα και εσύ τώρα με αυτή την ανίποτη καρτούλα. Γιατί η καρτούλα δεν πηγαίνει από δάχτυλο σε δάχτυλο. Δεν κατάλαβα. Εγώ που τη χρησιμοποίησα προχθές στο σούπερ μάρκετ, την έκανα μετά μαντιλάκι. Ναι, αγόρι μου. Okay. Ναι. Δηλαδή, όπως θα πιάσεις κάτι. Όπως το χαρτονόμισμα το οποίο μπορεί να είναι μολυσμένο, έτσι και η καρτούλα την μπορεί εσύ, να είναι. Το ένα χαρτονόμισμα των 5, 10, 50 ευρώ μπορεί να το έχουν ακουμπήσει χιλιάδες χέρια. Δεν είναι μου, αλλά θα ορίσει την υπηρεσία. Ωπα, να τος. Έλεγα ότι, ναι, αλλά την καρτούλα σου τη δίνεις και εσύ κάπου. Δηλαδή τη δίνεις στην ταμεία του σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Ανέπαθα, στην ταμεία τη κινητή. Ναι, αγόρι μου, τη πιάνει και τη βάζει κάπου. Τη πιάνει, τη βάζει λίγο εκεί. Εσύ τη βάζει. Νίκο, συνηθίζει να το βάζει ανέπαφα την κάρτα. Νίκο, την πιάνεις. Ναι. Και την ακουμπάς εσύ ανέπαφα κατευθείαν. Ανέπαφα, Νίκο, που δεν μ' αρέσει καθόλου να την ακουμπάω ανέπαφα. Και μετά την τραβάς. Αυτό. Ναι. Ναι.
Την καρτούλα. Μάλιστα. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Mm-hmm. Γενικότερα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 2-3-10, 2-7 και 3-8 διαλέγουμε τις γραμμούλες κατευθείαν. Δώστε γραμμούλες στο λαό, ναι. 5,5, Γιάκου Ζολόι. Σήμερα έχω αρχίσει λίγο να ξύνομαι με το μέσα. Έχω αρχίσει λίγο να με πιάνει λίγο μια... Όχι καλή ψυχολογία. Όχι καλή ψυχολογία. Δηλαδή, επίσης στο διάγγελμα σήμερα, πλην του κοκούνινγκ, που το λέμε για το χαβαλέ, είπε ο Πρωθυπουργός εμέσως, αυτό το δίμηνο. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε έχουμε 17 Μαρτίου. Τι είναι ώρα, 14 Απριλίου ξεκινάνε τα πρωταθλήματα πάλι, δεν υπάρχουν αυτά τελείως. Ναι, μελάτο το θέλεις ή σφιχτό. Σφιχτό. Σφιχτό, και εμένα σφιχτό μου αρέσει. Ναι, ναι. Κοίταξε να σου πω. Ναι. Πολύ αισιόδοξο το κόμμα το 14 Απριλίου. Όντως. Πολύ αισιόδοξο. Πάρα πολύ. Ναι. Το 14 Απριλίου βγήκε από την UEFA ή όχι. Ναι. Ωραία. Οπότε βγήκε στη λογική ότι εφόσον το περιορίσουμε το άλλο το κομμάτι, εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε 14 Απριλίου. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Το θέμα είναι θα ξεκινήσουμε αυτό επίσης... που ζητούσε και πρέπει να το χρήσουμε με γεμάτα γήπεδα ή θα το κάνουμε πάλι και κλεισμένο το θέμα. Το θέμα είναι να άδεια τα γήπεδα, μην το ξεκινάς. Τόσο από αυτό. Που σημαίνει επίσης το 14 Απριλίου ότι θα είμαστε σε θέση να μαζέψουμε τους παίκτες 7 Απριλίου, γιατί τον παίκτη δεν μπορείς να του πεις γύρω 13. Ωραία, ενώ είσαι με την οικογένειά σου τόσες μέρες και προπονείς το σπίτι σου ουσιαστικά και μπες να παίξεις 14. Δηλαδή, πολύ αισιόδοξο μου φάνηκε. Μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε. Ειδικό άνθρωπο που γνωρίζει από τέτοιες καταστάσεις και μου είπε ότι ο παίκτης μετά από αυτό το διάστημα χρειάζεται μίνιμουμ 20 μέρες. Μη σου πω και παραπάνω, μου λέει. Δηλαδή, χοντρικά περίπου ένα μήνα, μου λέει, για να επανέλθει πάλι σε νορμάλα αγωνιστικά επίπεδα. Είναι ουσιαστικά σαν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών. Και μπορεί το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών να είναι και μικρότερο. Με τη διαφορά ότι τις διακοπές δεν κάνουν ατομικό, είναι κοντάξει. Ναι, ρε παιδί μου. Καλά, okay, τώρα κάνουν και ένα ατομικό, λέμε. Ναι, τώρα ούτε και τώρα ξέρεις άμα κάνουν. Άρα, μπράβο. Εντάξει, το αφού ανεβάζουν stories, συνέχεια. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Δεν ανεβάζουν όλα τα stories. Και ένα με τα ρολά που τα κάνουν τσιλικάκι. Ναι. Εδώ άλλοι τρέχουν να πάρουν ρολά και άλλοι τα κάνουν τσιλικάκι, κατάλαβες. Αυτό ακριβώς. Ποιος το ξεκίνησε αυτή την πλακία. Πραγματικά δεν έχω ιδέα, ρε φίλε. Υπάρχει ένα προφίλ στο Instagram, το 433, που είναι λέει, το επίσημο για όλη αυτή τη χαζομάρα. Και το κάνει ένας, προκαλεί άλλους 10. Μετά, και πάει λέγοντας. Και έχουμε φτάσει σημείο τώρα όλοι να είναι με ένα χαρτί υγεία στα πόδια τους και να κάνουν τσιλικάκι. Είδα το Πέλγα να κάνει και τον Κάνιας προσωπικά εγώ. Δεν έχω δει, δεν ξέρω ποιοι άλλοι το έχουν κάνει. Του Άρτο δουλεύουν πάρα πολύ. Τι να κάνουν τα παιδιά αυτά όλη μέρα τώρα σπίτια αυτή. Είναι που είναι και όλοι τους. Δεν μπορείς να πας στην παραλία, Ρενικό. Είδες, ομάδα Δίας πήγαινε, τους έδιωχνε, τους φώναζε με τα μεγάφωνα. Παρακαλούμε, διαλύστε το, φύγετε, άντε. Ένα σπολοκάτι και καλά έκανε. Εννοείται, φτάνει δηλαδή. Ναι, καλά έκανε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω. Το βράδυ μα θα πούμε και τώρα εδώ πέρα με το φίλο. Δεν πιστεύω να έρθει κανένα να μου πει ότι φίλε για τα σπίτι του. Που εντάξει, φιλαράκι, τι να κάνουμε. Θα γυρίσουμε και σπίτι, αλλά για αυτό πρέπει να κάνει δουλειά του. Τι να κάνουμε. Τώρα εντάξει, άμα δει τον άλλο, εσένα με το σκυλί, Ρενικό, δεν σου πει πάρτον και πήγαινε σπίτι. Θα καταλάβει τον έβγαλε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Τον έχω και πολύ εκπαιδευμένο φίλο και αν με πλησιάσει θα ορμήσει. Ναι, ναι. Σιγά τον Ντόμπερμαν. Ναι, ναι, άσε, τρομάζει ο κόσμος. Τρέχει. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Τρέχει, να σου πω από το φόβο. Ναι, 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 ναι. Πραγματικά. Νίκο, τι γίνεται άλλο, φίλε, Περέα, τι λέει, πώς είναι αυτές τις ημέρες. Ξέρω, σήμερα δεν βγήκε καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Τώρα κάτι παιδάκια ακούω έξω να βγει. Ναι. Κάτι παιδάκια που παίζουν. Αυτό δεν είναι. Είδα ένα βίντεο που ανέβασε. Ο Φώτης ακόμα, να το πούμε. Ο Φώτης ανέβασε. Στο Facebook το είδα. Ο Φώτης πια δεν είναι και σαν ρεγωστικό ραδιόφωνο, είναι, δεν είναι, ρε φίλε. Έτσι, λέω, δεν είναι, απλά το λέω ότι από εκεί το είδα, από το Φώτη. Ο Φώτης μένει. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Εδώ μένει σε μένα. Πες ότι είναι κοντά σε μένα. Όχι, κοντά σε μένα. Α, κοντά σε σένα. Ναι, σχετικά. Ναι. Ανέβασε ένα βίντεο με drone από τους δρόμους της Ιταλίας, φίλε. Όντως. Ναι, ναι, που είναι καταπληκτικό. Γιατί είναι. Βάλε μια ανωτελεία για να πάμε στη γραμμούλα. Βάζω την ανωτελεία. Πάμε να πάρουμε γραμμούλα. Γεια σας. Ένα καλησπέρα, παιδιά. Έλα, φίλε. 7 λεπτά να πούμε χωρίς να υπάρχει άλλος. Περιμένω με αυτή την κασέτα. Α, ναι. Με το στούντιο. Ναι, ρε. Κάτσε να βάλουμε ένα χέρι εκεί πέρα στους υπευθύνους. Ποιος είναι στούντιο τώρα, ο Στέλιος ή ο... Ο Νίκος και ο Νίκος.
εδώ. Κάτσε ρε, ποιος είναι, α, Μοσχοβίτης, ναι. Μοσχοβίτης και Παπαδόπουλος, ναι. Α, Μοσχοβίτης, μια θέλω να σου κάνω. Επειδή κουράστηκα με αυτά, συνέχεια ναι. με τον ιό και με αυτά, με έχει πιάσει κατάσταση. Έχεις δίκιο. Να μιλήσουμε λίγο έτσι, ό,τι θυμόμαστε, αθλητικό κάτι, δεν μπορώ, δηλαδή, εντάξει, είμαι σε όξυση, ας πούμε. Θέλω να μου πεις ποια ομάδα βγήκε πρωταθλήτρια χειμώνα και δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα και αν βρεις την ομάδα, θέλω να μου πεις την τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου με ποια ομάδα έπαιξε και το σκορ. Στα ποδόσφαιρα, δηλαδή, ποδόσφαιρα. Ναι, στο ποδόσφαιρα, ναι. Καλά. Ξέρω εγώ. Τον πάω αυτό που έζησε το χρόνο. Σε αυτά, φίλε, είμαι πολύ κακός. Τι? Σε αυτά, στατιστικά, σοβαρά, παλιά σεζόν και τέτοια. Είσαι και μικρός, δηλαδή, εμείς που είμαστε 47 και έχουμε κάψει ένα εκατομμύριο. Όχι, κοίτα, να πούμε στον εγκέφαλό μας, τι να πούμε. Είμαι πολύ κακός σε αυτά. Λοιπόν, πολύ κακός. Είναι 4 κλειστή από το Βουλινό, η Α. Ναι. Και είμαστε μόνο στη Β. Χρονολογία. Παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1990. 90, μάλιστα. Ναι, παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έχουμε Λιθοξόπουλο και Παλάσκα. Και κερδίζουμε 2-1. Έβαλε όχι το χέρι του Μαραντώνα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και κερδίζουμε 2-1 και βγαίνουμε πρωταθλητές χειμώνα. Τώρα με 2-1, με ένα πόντο, ναι, με ένα πόντο μου φαίνεται. Και εντάξει, στο δεύτερο γύρο φυσικά να τρέπει κατά. Τώρα που το λες, πρωταθλητή χειμώνα, θυμάμαι, κάπου στα κοντά είχε ξαναγίνει αυτό, σε χρονιά που ο ΠΑΟΚ δεν το διεκδίκησε στο τέλος. Ναι, αλλά όχι, στο τέλος του πρώτου γύρου ήταν πρώτος. Δεν ήταν πρώτος όταν τελείωσε ο πρώτος γύρος. Κατάλαβα, ίσως μπερδεύεις τη χρονιά με 26, ξέρω εγώ, με κοντέρα. Όχι, νομίζω λίγο πιο μετά ήταν. Πιο μετά, πώς το δεν νομίζω να ήμασταν. Γιατί εγώ σε κάτι τέτοια είναι μανούλια, δηλαδή θα μου καφωνόταν. Εγώ θυμόμουν το ΠΑΟΚ Βλερμπάν και είχα βάλει στίχημα εσύ με έναν άλλο, το 1923. Αλλά μόνο αυτή η χρονιά, η σεζόν ας πούμε, γιατί λένε συνήθως όπως γίνουν πρωταθλητές χειμώνα να παίρνει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό το ρώτησα. Πρέπει να θυμάμαι. Κάντε κανένα ρετρό, κάτι λίγο να απεγκλωβιστούμε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ δηλαδή. Θα το βρούμε. Απλά μιλάς με δύο οι οποίοι δεν τα πάνε καθόλου καλά. Πάτα λίγο. Πάτε σε, επειδή εγώ δεν έχω υπολογιστή και είμαι ψιλοντόγανος. Πάτα λίγο σε εδώ, 91, για να το επιβεβαιώσουμε. Η Θοξόπουλος ή η Παλάσκα θα βάλει τον γκολ. Το νικητήριο. Ήταν 1-1 και 2-1. Πατήστε το λίγο τώρα, είμαι περίεργος. Πάω Παναθηναϊκός 2-1. Λύση για να πάμε και στο επόμενο. Έγινε, ναι. Κάτσε να το βρούμε. Να είσαι καλά. Ο επόμενος, καλησπέρα. Μας έκλεισε ρε φίλε. Άκουσα, το σκύλο σου λέει εδώ, λάθος πήρα. Μιας που λέει φίλος Ιακατρός σήμερα, σαν σήμερα Νίκο, τι έγινε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Κρακ. Φίλε. Τι. Παναγιώτης Φασούλας. Α, μπράβο. Προδότη. Φασούλα Παναγιώτη. Φασούλα Παναγιώτη. Συμπαθέστατη μορφή Θεσσαλονίκη. Συμπαθέστατη. Πραγματικά. Υπάρχει άνθρωπο που θα πήγαινε κουβέντα για αυτόν. Πραγματικά. Ναι. Εντάξει. Επειδή θέλει ένα τόφιλο, θύμισε λίγο τι έγινε με την Παναγιώτη Φασούλα. Ρενικό, θύμισε λίγο στον κόσμο. Στου νέου κυρίω που δεν ξέρουν την αλήθεια. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Υπάρχει ένα παιχνίδι, ένα τελικό. Ωραία. Πριν 28 χρόνια, δηλαδή 1992, Ναι, 1992. Νομίζω. Πάει για back-to-back κύπελο κυπελούχων ο ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Ο Μαδάρα και δεν συμμαζεύεται. Κάνει ένα λάθος ο συμπαθέστατος ψηλός, εκεί στο τέλος, έτσι. Ναι. Και χάνει το παιχνίδι. Και υπάρχει θετική φωτογραφία του Μπάνε Κρέλεβιτς, που θα έπρεπε να είναι το σήμα του μπασκετικού ΠΑΟΚ αυτή η φωτογραφία. Το σήμα θα έπρεπε να είναι, γενικά. Πάμε να πάρουμε το φίλο, Νίκο, έλα. Ναι. Γεια, καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι. Ναι. Εσείς είστε, γεια σας. Μάλιστα. Ο ένας είναι Βηρητό, ο άλλος που είναι Αφγανιστάν, όπως ακούγεστε. Ταντζικιστάν. Δηλαδή... Έλα ρε φίλε τώρα, έλα τώρα. Δηλαδή καλά τα πάμε. Δηλαδή, ο ένας ακούγεται Βηρητό, ο άλλος ακούγεται Αφγανιστάν, τώρα Φαλούτζα, κάπου εκεί. Έχει το σκύλο εκεί πέρα. Λοιπόν... Τι θα το κάνω και αυτό το καημένο, πού να το στείλω. Δεν θα ήθελα να απαντήσω. Λοιπόν, μήπως είδατε χθες το βράδυ Ράδιο Αρβιλά.
Εγώ είδα λίγο. Στο ξεκίνημα. Είδα και εγώ καμιά ώρα, κάπου τόσο. Πολύ, πολύ είπα. Όχι, 45 λεπτά. Ψάξτε, παιδιά, να βρείτε ή βρείτε το απόσπασμα που κάνουν. Έχει μια ομιλία ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, και κάνουν voice over τι λέει ο Καραμαλής. Θα κλάψετε δηλαδή από τα γέλια. Να σου πω λίγο κάτι. Επειδή κάνουμε σχολιασμό για διάφορα πράγματα με σένα. Το ράδιο Αρβίλα, ρε φίλε, ακόμα και χθες που έπαιξε για πρώτη φορά ιντερνετικά live, ρε παιδιά, δηλαδή το concept λίγο γυρίστε το. 10 χρόνια ίδια πράγματα. Εντάξει, χαβαλέ έχουν κάποια, δεν λέω. Κοίταξε, ναι, μαζί σου, απλά όταν χθες έχει 40.000 ναι, το άκουσα που το λέγα. Που το παρακολουθούν. Εγώ επειδή το βλέπα και είναι ζωντανά, έχει στο YouTube, έχει ρε παιδί μου κοντέρ, όταν είναι live streaming, βλέπω πώς παρακολουθούν. Είχε φτάσει 39.900 κάτι, δηλαδή είχε πέσει κοντά σε 40.000 ανθρώπους. Ναι, λοιπόν, ναι. Λέγανε ότι στοχεύανε γύρω στους 5 με 10. Είχε 39.900 κάτι, δηλαδή πέσει κοντά σε 40. Και εγώ το έβλεπε και δεν το πίστευα. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε την ένδυα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική, τώρα δεν έχει τίποτα. Οπότε ναι, οτιδήποτε ψυχαγωγικό είναι λογικό να τραβήξει. Εντάξει, δηλαδή ό,τι και να βάλεις είναι τον κορονοϊό. Λογικό, αλλά ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι για ψυχαγωγία είναι λογικό να τραβήξει. Αλλά σου λέω, βρείτε το βιντεάκι που μίλησε ο Καραμαλής, είχε μια ομιλία κάπου και ξεκινάει ο Καραμαλής και λέει έχουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια μπροστά μας, και εκεί μπαίνει το voice over του κωμικού. και τι λέει, ρε παιδιά, Δεκέμβριο του 20 κυκλοφορεί το PlayStation 5. Όντως, Δεκέμβριο πότε? Δεκέμβριο του 20. Τώρα, ωραία, γιατί πρέπει να το προμηθευτούμε κιόλας, σωστός. Ναι. Μπράβο, ποια είναι η μεγάλη πρόκληση. Εμείς που έχουμε 3.000 παιχνίδια στο PlayStation 4, θα είναι συμβάτα με τη νέα κονσόλα. Ή τουλάχιστον θα γίνουν remastered για τη νέα κονσόλα. Πάντα εγώ, όπως θυμάμαι, τα παιχνίδια του προηγούμενου ήταν συμβατά με το καινούργιο. Πάντα. Ναι. Ισχύει. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό με το 5, γιατί άλλαζε πολύ τεχνολογία του γενικότερα που το διάβασα λίγο και το έψαξα. Όχι, εντάξει. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Δηλαδή, άμα μπορούσε η Sony, θα έβγαζε την κονσόλα αυτές τις μέρες να πουλήσει ό,τι δεν έχει πουλήσει οι προηγούμενες 4 μαζί. Δηλαδή, είναι τα λίγα πράγματα που δεν λυπάμαι λεφτά το συγκεκριμένο. Παρόλο που αυτό, έχουμε μεγαλώσει πλέον. Σιγά, θα βγει στη σύνταξη εσύ. Μεγάλο. Καλά. Λοιπόν, εντάξει, δεν σου είπα. Εγώ με τσάπου σκύλο ότι αυτά δεν έχουν πολύ ηλικία. Δηλαδή, άμα το έχει, το έχει και το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά που έγινε αυτό, δεν ξέρω πώς λέγεται η Sony, αυτό που παίζει διαδικτυακά μέσω ίντερνετ και με από όλο τον πλανήτη που παίζει. Έχει χρόνια που γίνεται αυτό. Ναι, από το 3 νομίζω το ξεκινήσαν. Ναι, αυτό είναι φίλο το πιο σημαντικό. Γιατί να σου πω ότι πλέον τη μειονέκτημα και το πλαίσιο και το κάθε πλαίσιο στα προηγούμενα χρόνια. Παίζει ότι εσύ είσαι μοναχο παιδί. Τώρα δεν θα βάρει να παίζει μόνο σου. Εγώ δεν έχω θέμα. Παρόλο που δεν είμαι μόνο παιδί, δεν έχω θέμα. Ρε εσύ, άλλο σου λέω, τώρα έχεις τον αδερφό, θα βαρθείς να παίρνεις τον αδερφό σου. Ενώ με αυτήν την υπηρεσία, παίζεις δηλαδή με διαφορετικούς από όλο τον πλανήτη, οπότε δηλαδή αναζωογονείται και το ενδιαφέρον, ρε παιδί. Ξέρεις όμως, με εκνευρίζουν, επειδή τώρα ανοίξα μια κουβέντα που κι αυτή σε μέρες που δεν έχει και πολλά πράγματα είναι ωραία, γιατί ανταποκρίνεται σε πολλούς. Όταν ο άλλος ρεφίλ χάνει και λίγο πριν τελειώσει το κλείνει, εκεί με πιάνουν τα νεύρα. Ναι. Ισχύει. Αυτό είναι πολύ σπαστικό. Ισχύει. Θυμίζει παλιούς παίκτες στα μάνατζερ, δεν ξέρω αν παίρνετε ποιον νέοι τα μάνατζερ, οι οποίοι υπήρχαν τύποι, οι οποίοι κάνανε πριν από τα κρίσιμα ματ, κάνανε save, άμα το χάσουν να το ξαναπαίξουν. Αυτό θυμίζει αυτό που είχε με το Queen. Ότι δηλαδή έπαιζε άλλος τελικό Champions League, έκανε ένα save πριν το τελικό, άμα το χάσουν το ξαναπαίξουν. Ρε φίλε, τώρα συγγνώμη, άμα εγώ παίξω ένα τελικό 20 φορές, το κερδίζω μια φορά, εντάξει. Δεν θέλω μετά, είμαι προπονητάρα και αντιθά. Το μάνατζερ δηλαδή, το έδωσα γιατί μπορεί να μην είχα βγει ποτέ το σπίτι ξανά πριν χρόνια. Έχω περιοριστεί μόνο στο FIFA στο PlayStation, δηλαδή όποτε έχω χρόνο, ρε παιδί μου, κι αυτό. Τώρα έχω λίγο περισσότερο, είναι η αλήθεια. Και να πω ένα τελευταίο, επειδή χτίστηκατε μια αναδρομή από τον τελικό της Τεργέστης με τον ΠΑΟΚ, σε εκείνο το μάτς, κύριε Μοσχοβίτη, ο ΠΑΟΚ είχε 9 στα 11 τρίποντα σε εκείνο το μάτς. Είχε σουτάρει μόνο 11 τρίποντα. Εκτός έδρας μόνο 11, είχε 9 στα 11, γιατί είχε ένα διαστημικό ποσοστό και στα δίποντα. Δηλαδή μιλάμε για μια εμφάνιση και ένα ντεσό από εκείνο τον τελικό, όποιος τον βάλα το δει στο YouTube, τώρα που υπάρχει ανεβασμένο στο τελικός, ναι. Τελευταίο 1,5 λεπτό που έχουν
πάρει κεφάλαια, γιατί αυτή κυνηγάει τη διαφορά 10 πόντων να κερδίσουν. Λοιπόν, μα στέλνουν συνέχεια για βολές. Και έχει, είναι, το περιγράφει το μάτς ένας συνεργός, Γιώργος Παχάκης, στην ΕΡΤ 2, είναι το μάτς, ΕΡΤ 2, και έχει πεταχτεί ένας φύλακας, ο οποίος είναι δίπλα του ακριβώς, και αρχίζει και φωνάζει, «Στο Παπαχάκη σε γουρλής, θα κερδίσουμε σήμερα!» Μεγάλη πάωκρα, φίλε. Σας προτρέπω, βάλε στο YouTube τον τελικό και βάλε το τελευταίο δίλεπτο, εκεί 2-2,5 λεπτά, σε μια στιγμή κερδίζει βολές ο Κόρφας, πάει να τους βαρέσει, και ακούει το δημοσιογράφος, ακούει τον αστέρας, «Σου είπα Παπαχάκη σε γουρλής, θα κερδίσουμε με σένα!» Και όλα θα κάνει μετάδοση, δηλαδή, έχει μεταξύ μου παδός στα δημοσιογραφικά, και δηλαδή είναι αυτά μόνο Έλληνες θα κάνουν, δηλαδή. Έχει βγει στα δημοσιογραφικά στην Ιταλία, όπου έχουμε μόνο 50 άτομα, γιατί δεν μας έδιναν εισιτήρια, να θυμάμαι καλά. Και έχει γίνει το σώσε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Υπάρχει μια άποψη για να κλείσουμε. Άντε, κλείσαμε, να πάρουμε τον επόμενο. Λέω ότι εκείνος ο τελικός του ΠΑΟΚ μαζί με το πεταχτάρι του Πρίντεζη στην Κωνσταντινούπολη και εκείνο τον τελικό που είχε πάρει Παναθηναϊκός στην Πολύνα τότε στην έδρα της Βίρτους, της τωρινής Βίρτους, τότε Team System, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι. Η καλύτερη τελική ελληνικών ομάδων μπάσκετ στην Ευρώπη, λέω εγώ, υποκειμενική άποψη, έτσι. Μπορεί κάποιος άλλος να πει, όχι, του Άρη, ξέρω εγώ, στην Προύσα ήταν καλύτερο. Συμφωνώ, απλά λέω τη δική μου άποψη. Γεια σας! Γεια σας! Ναι. Καλησπέρα. Τι κάνεις, γεια σας. Από Λαχαναγορά παίρνω. Ω, ωραία. Τι γίνεται εκεί? Ακόμα δουλεύουμε. Εντάξει, καλό αυτό. Θέλω να πω κάτι. Αδερφέ, αδερφέ, πω κάτι. Μεγάλο πράγμα ελευθερία, τίποτα άλλο. Μεγάλο πράγμα, έτσι, ελευθερία. Πώς το εννοείς αυτό, για δηλαδή? Μας, για αυτό που ζούμε, ψιλοζούμε. Α. Αυτό θέλω να πω. Η ελευθερία, μεγάλο πράγμα. Άντε, χάρηκα, καλή νύχτα. Μετάμε το μήνυμά σου, γεια. Έγινε. Λοιπόν, 7 πιάσαμε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Έστω και από απόσταση είναι εδώ πέρα. Και θα σας κάνω συντροφιά και θα συνεχίσω να σας κάνω συντροφιά για όσο διάστημα χρειαστεί να είμαστε λίγο χώρια, θα λέγαμε. Αλλά όπως έχει πει και η Μαρινέλα εδώ και χρόνια, είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Ελευθερία, φίλα. Μεγάλη υπόθεση. Ελευθερία. Ελευθερία ή θάνατος. Θες να αρχίσουμε και εμείς να κάνουμε τίποτα live στο Instagram και σε αυτά ή στη σελίδα μας στο Facebook που δεν έχουμε, αλλά κάνουμε μία, δεν πειράζει. Που έχει σαν γίνει μόνο τα τελευταία. Ναι, ρε παιδί μου. Τι live δηλαδή, να κάνουμε. Δηλαδή όπως τι κάνουμε τώρα, ας πούμε, ηχητικά να έχουμε και εικόνα. Γιατί ας πούμε, η εικόνα με αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Δηλαδή νομίζω ότι θέλουν να με δούμε όλοι. Είναι πολύ ωραίο να γίνει έτσι. Πιστεύω εγώ. Βασικά, δεν το κάνει ο Μαραβέγιας, δεν το κάνει κάτι DJ, το κάνουν, βλέπω, παίζουν μουσική και τέτοια. Σε έχασα. Θα δοκιμάσω κάτι. Εν τω μεταξύ, όσο εγώ δοκιμάζω, εσείς δεν παραγγέλνετε, αλλά καλύτερα στο 2-3-10. Πήρα καφέ σήμερα, να ξέρεις. Και 3 οκτάρια. Πήρα καφέ. Πήρες καφέ, παρήγγειλες. Φτιάξε ρε Νίκο, δηλαδή τον πελάμε. Νίκο, τώρα ήθελα ρε φίλε τώρα να σου πω λίγο κάτι. Καταρχάς να πω μπράβο στα παιδιά που του φέραν το καφέ, ο παλίκαρος που ήρθε με τα γαντάκια του, με τη μασκούλα του, τα πάντα, έτσι, τα πάντα όλα. Κύριε. Επίσης, διάβασα ότι τα μαγαζιά ουσιαστικά αυτή την εποχή ζουν από delivery, έτσι. Δεν τον έφερα χθες που είχε κρύο και έβρεχε, τον έφερα μέσα στο απόγευμα, ρε φίλοι, και στη χαρά Θεού τον άνθρωπο. Εντάξει, δεν τον ταλαιπώρησα δηλαδή. Ναι, αλλά και πάλι ρημικό τώρα. Να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Τι καφέ πήρες, Νίκο? Όσοι καλοί, όσο καλός και να είσαι στο κομμάτι του καφέ και να το φτιάχνεις και εντάξει, ναι. Σαν το φρέντο εσπρέσο παίρνεις από το μαγαζί. Στο. Ειδικά αν έχεις βρει το μαγαζί το οποίο κάνει αυτό που σου αρέσει, ρε παιδί μου, και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχει. Και εγώ λοιπόν λέω ότι όσο καλή η εσπρεσιέρα και να έχεις, ρε παιδί μου, εντάξει, και όχι να έχεις βρει το χαρμάνι που σου αρέσει και άλλες τέτοιες, να μην πω τι, σαν αυτό που παίρνεις το μαγαζί που σου αρέσει ο καφές. Δεν έχει ρε φίλε, τι να κάνουμε. Το χαρμάνι και. Και αρμάνι. Ναι, όχι από Γουατεμάλα που είναι πιο όξινο, όχι από Εκουαδόρ που είναι πιο δεν ξέρω εγώ τι και τέτοια πράγματα. Σαν αυτό παίρνει το μαγαζί, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει. Ένα φρέτο τώρα θα τον ήθελα και εγώ, είναι η αλήθεια. Α, είδες. Ρουφιότανε.
Ρουφιόταν και δεν λες τίποτα, Νίκο. Δεν λες τίποτα. Μάλιστα. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, Νίκο και Νίκο. Καλησπέρα, φίλε. Από πού μας παίρνετε? Από την όμορφη Περαία, Δήμου Θερμαϊκού. Πραγματικά πολύ όμορφη. Μαζί είμαστε, δηλαδή. Από ποιο σημείο της Περαίας? Έλα. Από ποιο σημείο της Περαίας, λέω. Αμφίον, εδώ στο Αμφίον. Σε ποιο ύψος, κάτσε, γιατί μπορούμε να βγούμε και γείτονος στο τέλος. Κάναμε το shopping μας. Shopping, κάτσε, shopping, και shopping τώρα. Από marketing και μασούτι και τώρα αποχωρούμε. Α, εντάξει τότε. Εκεί χαρτί προτεραιότητας και τέτοια. Περίμενες έξω και τέτοια πράγματα. Είναι normal τα πράγματα. Για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Διαβολτήσα πιο πολύ, ρε παιδιά, Νίκο και Νίκο. Αλλά πιο πολύ θα να τον ήρθα. Να βγεις από το σπίτι. Ελάχιστα, μπορεί και να ψήγει για shopping. Να φύγεις από τον άλλο κορονοϊό, όπως είχε πει και ο άλλος στο βίντεο. Άκρος απαραίτητα. Σηματικά, καθαριστικά και τα άκρος απαραίτητα. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, είπε τον Μπαπ, άκουγα προηγουμένως που το φίλο... δεν του άρεσε ο τέτοιος, ο Παναγόπουλος. Ποιος σου αρέσει, Νικό? Από νομικούς. Ε? Τι εννοείς ποιος μου αρέσει, γιατί ξέχασα και λίγο κιόλας. Όχι, το χρυσοψαλτή δεν είναι ποιος τον αρέσει. Τον αρέσει ο Παπασάβας, ποιος θέλει να ακούει, ποιος θέλει να βλέπει να γράφει. Δεν τον αρέσει ο Παναγόπουλος, ε. Παναγόπουλος, φίλε, λογικό να μην του αρέσει, διότι έχει πλέον μια αιμονή με τον Άρη. Που του θυμίζει τα παλιά φέσια, κάτι συστών, κάτι κουλοχέριδες, κάτι έτσι, κάτι παπαμακάριους, πώς τους λέγανε αυτούς. Μην ανοίγεις εκεί ιδιαίτερα, Γιώργο, γιατί άμα δεν ήταν ο Σαββίδης θα βρωμούσαν τα χνότους από την πείνα. Δηλαδή, και εσύ σε αυτή την κατάσταση θα ήσουν. Έλα βρε Νίκο τώρα, έλα βρε Νίκο, άμα δεν ήταν, είναι. Άμα δεν ήταν και άμα δεν ήταν. Ο Άρης έκανε τις δεκατές που έπρεπε, τα χρήματα που θέλουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές να πάνε από την παλιά πέρα να τα διεκδικήσουν. Τελειωμένα είναι αυτά τα πράγματα. Δεν του αρέσουν όμως του ψαλτήδι όλες αυτές οι αναφορές του Παναγόπουλου για τα παλιά φέσκα, ε. Του αρέσει ο Κούγιας, ε. Θέλει να ακούει τον Κούγια, θέλει να ακούει τον Μπαρμπασάβα, θέλει να ακούει τον Καράπαπα, Καράπαπάρα, Δεν νομίζω ότι θέλει να ακούει κάποιον από αυτούς. Εσύ που είσαι άμεσος συνομιλητής του Νίκο, τι ναι. Του αρέσουν, ε. Πάντως Παναγόπουλος δεν του αρέσει, ε. Δεν του αρέσει, καλά κάνει και δεν του αρέσει. Πάει σαν κατσίκι στο ταβάνι, ε. Λέει ο Πάοκ το βάζει από πίσω και όχι, ένα το και το άλλο. Όχι, 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 δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Μην βάζει λόγια στο στόμα του και δεν βάζει ο Πάοκ τον Παναγόπουλο. Προς Θεού, ο Παναγόπουλος έχει τα θέματα του, εντάξει. Δεν γράφει, λέει κάτι κακό για τον Πάοκ, γράφει για τον Άρη και ποιος είναι από πίσω από αυτά που γράφει και έτσι καλλιώς. Αυτά δεν είπε. Καλά, με βάλει τώρα να ανοίξει την κουβέντα ποιος είναι από πίσω και από πού ακριβώς και τι, γιατί. Θα έχουμε θέματα μετά τις 7.30. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα φέσκα υπήρξανε. Εγώ νομίζω υπήρξανε, Νίκο. Και δεν θέλει να τα θυμάται ο Ψαλτίδης, ε. Του θεωρούμε ήλικο. Είναι οφειλές της παλιάς ΠΑΕ και πρόσεξε, αυτά τα ποσά δεν είναι τα οφειλές προς ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ μικρότερες. Απλά υπάρχουν οι τόκοι που μπήκαν με την πάροδο των χρόνων. Ναι, είναι ότι έχετε το ίδιο γήπεδο, την ίδια κερκίδα, τον ίδιο Super 3, το ίδιο Bulldog. Δεν μπορεί να είστε άλλοι. Εσείς είστε πάλι. Όπως και εσείς στο μπάσκετ, δηλαδή, φίλε μου. Ναι, στο μπάσκετ και εσείς. Αλλά δεν μπορεί ο Ψαλτίδης όλα αυτά να τα ξεχνάει που του θυμίζει ο Παναγόπουλος και να θυμάται μόνο τα ξενοδοχεία και τα κατοσέντρα και τα παντοσέντονα και που πίνει σοκολάτα. Εδώ μιλάμε για νόμιμες διαδικασίες. Ο Άρης έγινε άλλαξε το αφημί του, εντάξει, μπήκε σε μια άλλη διαδικασία. Τα χρέη αυτά αφορούν την παλιά ΠΑΕ. Αυτή τη στιγμή το νομικό πρόσωπο το υπάρχον δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτά τα χρέη και πρόσεξε, το είπε ο κύριος Γραμμένος χθες. Στη συνέντευξή του στον Κυριάκο Δωμαίδη. Δεν το λέει ο Άρης ή ο Χρύσανθος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Κύριε, που είπε ότι ο Άρης δεν έγινε πρέπει να πληρώσει. Θα δούμε τι θα γίνει, Νίκο και ο Παναγόπουλος. Θα δούμε τι γίνει. Θα δούμε, λέω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε. Εγώ λέω ο Παναγόπουλος κάνει τη δουλειά του. Πάντως ο Ψαλτίδης, αν δεν να είναι όμορφος μπάρι και κούκλος και, και αξιοπρεπής, ναι. Θα κάνει να κουμάσει να πληρώσει όλα αυτά τα παλιά πέσια. Ναι, μπορεί να μην τα πληρώσει, φίλε, δεν τα χρειάζεται. Τότε μη ποιος έχει μείον 3, μείον 6, μείον έτσι, μείον αλλιώς. Μη διαβάζει ντοκουμέντο, φίλε. Δεν κάνει καλό. Ντοκουμέντο, πολύ καλό. Δεν κάνει καλό ντοκουμέντο γενικότερα. Και ιδεολογικά και πολιτικά και αθλητικά στην προκειμένη φάση.
Ποιο πράγμα. Έτσι να λες Νίκο, εσύ που είσαι άμεσος συνομιλητής του, να μην πειράζει να κατοίκει στον Παναγόπουλο και να γουστάρει Μπαρμπασάβα και Αλέξη και τα λοιπά. Δεν γουστάρει Μπαρμπασάβα. Δεν γουστάρει Μπαρμπασάβα. Δεν νομίζω Νίκο, δεν νομίζω. Γουστάρει πολύ. Γουστάρει. Δεν γουστάρει, άσε να ξέρω εγώ καλύτερα. Εντάξει, έγινε παιδιά, άντε. Να είσαι καλά, φίλε. Χαίρετε. Να είσαι καλά. Εσύ ρε προβοκάτορα, τι είπες για τον μπάσκετ εκεί πέρα, για πες μας λίγο. Γιατί ρε φίλε, και οι δύο δεν έχουν αλλάξει. Ναι, το 4. Αφημί. Ναι. Εγώ ναι, το 3 εσύ πότε είχες αλλάξει. Το 4. Τότε το όλο. Το 4, μπράβο. Ναι, τελείως. Τι. Βαγγέλης Βενιζέλος. Α, ναι, γεια σου. Και άρα, καλά φωτογραφικό στον νόμο για το ΠΑΟ και τότε. Και τότε, ξέρεις. Και καλά ο ΠΑΟ πάλι να ευνοηθεί και όλοι χωθήκατε μετά από γύρω-γύρω. Κλασικά πράγματα αυτά. Εντάξει. Έτσι. Νίκο. Νίκο. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Ξέρω φίλε, ξέρω πώς πάνε αυτά. Αλλά εντάξει, με τσιγκλάτε μετά, τώρα δηλαδή. Μετά έχει γίνει. Τώρα, που θέλει να δημιουργήσει κάθε φορά με τον Άρη. Με κουράζει, και όχι μόνο με τον Άρη, και με την ΑΕΚ πήγε να το κάνει αυτή τη φορά. Απλά πρόσεξε την ΑΕΚ, δεν τη βάζει μπροστά. Γιατί στην ΑΕΚ είναι ο Μελισανίδης. Εντάξει, ο Μελισανίδης, ο κύριος Δημήτρης που σεβόμαστε σαν εκπομπή. Ο οποίος έχει κάνει και κάτι μπεγλερίσματα προσφάτως. Ναι. Εντάξει, δεν τον παίρνει να πάρει. Δεν τήρησε τα μέτρα, τα μέτρα, τα προληπτικά. Δεν τήρησε. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Εντάξει, αν είναι ο φίλος, εντάξει. Να κάνει το σταυρό του και ανάβει ένα κεράκι στον Ιβάν, γιατί αν δεν ήταν ο Ιβάν και αυτός αυτή την κατάσταση θα ήταν. Έτσι λες εσύ. Έτσι νομίζω είναι και το ξέρετε κιόλας, εντάξει. Και μπράβο που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, μακάρι και ο Άρης κάποια στιγμή να βρει έναν άνθρωπο, πρόσεξε, όχι σαν τον Ιβάν, που να έχει. Τέτοιο, που να είναι τέτοιο οικονομικό μέγεθος. Άλλο δεν είναι άλλο το άλλο. Γιατί είναι άλλο ο τρόπος που λειτουργείς και άλλο τα λεφτά. Εμένα με ενδιαφέρει το χρήμα, το μπακίρ. Στην προκειμένη περίπτωση. Έχεις έναν άνθρωπο, έχεις συγκεκριμένες δυνατότητες. Ξέρω μέχρι που είναι το ταβάνι του. Οκ. Okay. Αχ Νίκο. Το μεταξύ διάβαζα πριν, λέει, μπαίνετε λέει στο σπίτι, πρέπει να βγάζετε τα ρούχα σας, λέει. Πολλά. Να τα αφήνετε στο μπαλκόνι 30 λεπτά να αερίζονται. Να απολυμμένε το κινητό σου με μαντιλάκι. Εντάξει, αυτό και είναι από τα πρώτα που θα βγάζουμε. Τα απολυμμένουμε, εντάξει. Ναι. Λέμε, αλλά όχι κάθε και λίγο είναι η διαδικασία όταν έρχεσαι απ' έξω και εσύ ειδικά που βγαίνει μήνυμου 2 τη μέρα για το σκυλί. Όχι για πάρα πολύ ώρα βέβαια, πρέπει να το έχει στο νου σου. Πρέπει να βγάζει τα ρούχα εκείνα ενδεχομένω. Ενδεχομένω και προποθέσει, Νίκο, έτσι. Ενδεχομένω και προποθέσει, φυσικά. Εννοείται. Να το έχουμε λίγο στο νου μας. Λοιπόν, 2, 3, 10, 27 και 3 οκτάρια, ανοιχτές γραμμές για κανένα 10 λεπτάκια ακόμα. Που θα πάμε παρέα. Ακούσαμε νωρίτερα. Θες να κράξουμε λίγο ράδιο Αρβίλα. Θες να κράξουμε λίγο ράδιο Αρβίλα που πήρε ο φίλος πριν. Ράδιο Αρβίλα, φίλε, εγώ που είδα λίγο. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα κάτι μπροστά μου, δεν ξέρω αν είναι fake news. Έκκληση της κυβέρνησης όχι σε gaming, ταινίες και Netflix 9 με 5 για να αντέξει το δίκτυο. Τώρα καλά, αυτό γράφεται από χθες. Εντάξει, όσο να είναι, να πω την αλήθεια. Δεν μου κάνει και πολύ εντύπωση, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι στα δύσκολα δεν μπορώ να πω ότι έχουμε όλες τις υποδομές τις απαραίτητες. Εντάξει. Ναι. Είναι πιθανό να γεμίζει ρε φίλε στα δύσκολα και σκέφτομαι ότι εκείνες ώρες υποτίθεται είναι και οι ώρες που δουλεύουν και οι εταιρείες και οι όσοι δουλεύουν από το σπίτι. Θεωρητικά οι περισσότεροι τέλος πάντων, οπότε. Εντάξει. Ξεκίνησα τον blacklist πριν πάμε σε αυτό, Νίκο. Ξεκίνησα τον blacklist. Εσύ μου έχεις πει ότι το έχεις δει ή όχι. Όλο, μέχρι η 7η σεζόν που είναι τώρα. Πολύ ενδιαφέρον το ξεκίνημά του. Πολύ ενδιαφέρον. Άρχισε να το δει, άρχισε. Πού σου ξέφυγε εσένα αυτή η σειρά, ρε φίλε, δεν είχε τύχει. Δεν είχε τύχει να το δω. Δεν είχε τύχει. Ναι. Αλλά από το ξεκίνημά του είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο ηθοποιός, ο James Spader, νομίζω λέγεται, που παίζει τον βασικό χαρακτήρα, είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το ρόλο. Η σειρά είναι βρετανική, έτσι. Δεν είναι βρετανικό το blacklist. Αμερικάνικο. Βρετανικό μου ακουγόταν το action. Αμερικάνικη παραγωγή είναι το συγκεκριμένο. Ο πρωταγωνιστής για τους πιο παλιούς είχε βασικό ρόλο στο Boston Legal που έπαιζε και στον Αντένα κάποτε. Αν το βλέπανε κάποιοι. Μια σειρά με καλό και το Boston Legal τώρα που το λες. Ναι, καλό και το Boston Legal. Δεν το έχω δει όλο. Έβλεπα και εγώ στον Αντένα, ξέρεις έτσι. Τι? Κατά διαστήματα, ρε παιδί μου, όταν το έδειχνε. Μπορεί να το πετύχει να το βλέπα, αλλά ήταν ωραίο. Ήταν καλό. Και ήταν καλός και τότε σε εκείνη τη σειρά. Θα σου κάνει σε κάποιες φάσεις, ενιώθεις ότι κάνει λίγο κοιλιά. Ότι είναι λίγο flat. Άμα είναι 7 σεζόν. Μην το παρατάσεις, θα έχει ενδιαφέρον. Και έχει κάθε σεζόν πόσα επεισόδια. Δεν έχει καμία δεκαπενταριά. Είναι και λίγο old school αυτή η κατάσταση. Δεν είναι
σαν τα καινούργια. 15 αργιά, όχι. Τώρα σκέψτε, ας πούμε, που είναι στα μεσά της 7ης, το πρώτο κομμάτι της σεζόν είναι 10 επεισόδια. Δεν θα βγάλουν άλλα 8-9. Θα βγάλουν. Γύρω στα 20 νομίζω, είναι 19-20. Είναι λίγο old school αυτά. Οπότε... Είναι λίγο old school γιατί ξεκίνησε πιο παλιά, ναι. Και κρατάει πόσο κανένα, 50 λεπτά, μια ώρα περίπου κρατάει. Ναι, ναι. Και παίζει και με το μυαλό σου, είναι ωραία σειρά, είναι καλή, δηλαδή αξίζει να, να τη δεις. Τη συγκεκριμένη για, και για, να κάνεις πολύ. Για τους φίλους στο ράδιο Αργίνα, αυτές τις μέρες να ανακαλύψεις σειρές, έχεις να ανακαλύψεις πράγματα. Εντάξει. Δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, ρε φίλε. Δεν. Μαγειρεύεις. Όχι, δεν έχω ιδέα από αυτό. Είμαι πολύ καλός δοκιμαστής. Κάτι ωραίο και παραγωγικό και δημιουργικό που μπορείς τώρα αυτές τις μέρες, που είστε με την καλλιεργία σπίτι, να εκμεταλλευτείς αυτές τις άσχημες συνθήκες και να βγει κάτι καλό, που θα αποτελεί και βάση για το μέλλον ενδεχομένως. Είμαι πολύ καλός δοκιμαστής, φιλέ. Ρε Νίκο, δεν θέλουμε σομελιέ. Που είναι για τα κρασιά, βεβαίως. Σομελιέ και το κρασί, αλλά... ναι. Μπες λίγο σε δικασία, δεν είναι κακό. Δεν ξέρω, ενώ μου αρέσει πολύ, δεν έχω μπει στη δικασία να ασχοληθώ. Κάνε λίγο pancakes, κάνε μια κρεπούλα για αρχή. Εντάξει, ξεκίνα λίγο έτσι με αυτά και μετά πήγαινε και στα φαγητά. Ναι. Ένα μακαρονάκι, ούτε τίποτα. Μακαρονάκι έχω κάνει μια-δυο φορές, έχω φτιάξει. Ναι, εύκολο είναι. Ναι. Εντάξει, το πολύ κλασικό, έτσι. Θα φτιάξει κάτι από δίπλα, το συνοδέψεις. Ναι, το πολύ κλασικό. Μην φανταστείς τώρα κανένα. Τι είναι πολύ κλασικό, Ρενίκο, περίμενε το τώρα. Το κλασικό μακαρονάκι, ρε φίλε, όχι με τίποτα τρελά πράγματα μέσα, αυτό θέλω να σου πω. Με σάλτσες και δεν συμμαζεύεται. Και σαν τσούλα, Ρενίκο. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα σου λέω. Δεν είμαι τόσο πολύ φαν αυτής της κατάστασης. Γιατί? Εγώ προχθές έκανα ένα ωραίο πακέτο, έτσι σπαγκέτι, ρε παιδί μου, και έχω βάλει δίπλα σε ένα κατσαρολάκι, κόκκινη πιπεριά, σκορδάκι, κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και τόνο. Όλα αυτά, Νίκο, τα σοτάρια, ξέρω τώρα, σε βουτυράκι. Ξέρω ότι αυτά τα λες τώρα, έτσι, ναι. Γιατί ψάχνεις νύφη. Okay. Το ξέρει ο λαός του Λίμπερο ότι μαγειρεύεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις show off. Όχι, φίλε, εγώ δίνω tips και δίνω συμβουλές και στον κόσμο. Δεν είναι... Μοιάζεις μειονεκτικά. Ναι. Μοιάζεις μειονεκτικά, αδελφέ μου. Ναι. Εντάξει. Εγώ θα βρεις νύφη. Τι να κάνω. Παιχνιδίστε λίγο στην κουζίνα σας. Δεν είναι κακό. Και όχι μόνο στην κουζίνα σας. Όχι, σε άλλους χώρους το σκυλί είναι σε έξαλλη κατάσταση. Φίλε, αυτός περνάει καλύτερα από όλους. Αυτός πραγματικά είναι η καλύτερη του φάση καραντίνα. Η καλύτερη του φάση. Δεν λείπει κανένα από το σπίτι. Δηλαδή έτσι τώρα και κοιμάται. Ναι. Τι ωραία. Ναι, μου έχει στείλει ο Νίκος φωτογραφία του σκυλί του. Πάνω στο κρεβάτι. Εντελώς τα τέτοια του δηλαδή. Μιλάμε για εντελώς τούφα τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει τούφα, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ή αυτή η ξάπλα που κάνεις όταν είσαι πολύ κουρασμένος, ρε παιδί μου, και πέφτεις, ας πούμε, και σαν να λιώνεις το κρεβάτι. Είναι αυτό που λέμε ορισμένες φορές τη ζωή σου. Το λέμε στα ζώα, δηλαδή, και εγώ πια στον αυτονοτολή. Αυτή τη ζωή σου να κάναμε. Φίλε, το έχω καταλάβει το σκυλί σε ζωή που λένε, δηλαδή, ο τύπος πραγματικά είναι η καλύτερη του. Η καλύτερη του. Ξέρει ότι υπάρχει ένα λάθο. Δεν μένει μόνο του καθόλου. Ωραία. Όποτε βαριέται, έρχεται λίγο να παίξει, λίγο να κάνει, λίγο να ράνει. Όποτε κουράζεται από το παίξιμο, πάει, πέφτει, κοιμάται. Ωραία, την ώρα που να βγει τη βόλα του, μια χαρά. Όλα καλά, το φαγητό του, σούπερ. Αυτό. Σκυλί σε ζωή, φίλε. Και εμείς. Και εμείς τίποτα. Και εμείς, Νίκο, εδώ. Και από το σπίτι σου τέτοιο. Η άλλη είναι πολύ ήσυχη, πού είναι. Εντάξει, φίλε, η άλλη είναι άνθρωπος. Τη λέει τα κάνει ησυχία και κάνει. Δεν είναι σκύλος που δεν μπορεί να το ελέγξει, τι να κάνουμε. Την κλείνω στο μπάνιο. Και 9 η ώρα την ανοίγω. Θέλω να στείλει ένα φίλο, γιατί ανέβασε ένα story και μου στέλνει ένα φίλο και μου λέει. Και μου λέει, ναι, ρε φίλε, τη ζούμε. Και εγώ προσπαθώ να γράψω τώρα. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς κάνει, γιατί τον έχω χάσει. Είναι η αλήθεια. Παίζαμε μπάσκετ παλιά μαζί. Και μου λέει, και έχω τους δύο διαόλους εδώ πέρα και ρωτώ στα δύο παιδάκια του που είναι δύο αγοράκια μικρά. Ωραία. Και του στέλνω και του λέω, φίλε μου, θες, λέω, έκανα εκπομπή και 2 ώρες ο άλλος μου δάγκωνε το δάχτυλο. τι να κάνεις, φίλε. Πρέπει να προσαρμόσουμε αυτή την προσοχή όσο να είναι, εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να ζήσουμε έτσι, φίλε. Είναι μια κατάσταση καραντίνας, παύλα, κατοίκων περιορισμού. Πρέπει να ζήσουμε αυτό. Τι να κάνουμε. Δουλεύοντας από το σπίτι. Έχω δει μεταξύ άθρα αυτές τις μέρες να γράφονται πώς να δουλεύεις από το σπίτι. Όχι να μην είσαι όλη μέρα με την πιτζάμα και καλά, να ντύνεις όπως πας στο γραφείο, ας πούμε. Δηλαδή θα σηκωθεί ο άλλος σήμερα που είσαι στο σπίτι του, για παράδειγμα. Θα σηκωνόταν το πρωί. Εντάξει. Και δεν θα άραζε σπίτι με την πιτζάμα και το πόδι απλωμένο πάνω στο καναπέ, να κάτσει τον υπολογιστή. Θα έβαζε το κοστούμι του, για παράδειγμα, ή τα ρούχα που φοράει στη δουλειά, για να νιώθει ότι είναι σαν τη δουλειά.
Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Όχι να βάλω τώρα που κάνω σου και τέτοια. Τι ρε, Νίκο. Αλλά ας πούμε, όχι, πρόσεξε. Χθες, ας πούμε, που πριν την εκπομπή ήμουνα στο σούπερ μάρκετ, ήμουνα με το τζιν και μια μπλούζα. Έμεινα με αυτά. Τώρα, ας πούμε, σήμερα είμαι τις φόρμες. Δεν μπήκα σε διαδικασία καν, ας πούμε, να αποναντηθώ. Αλλά και αυτό βοηθάει λίγο για να αλλάξει και, και ο χαβά σου. Γιατί εγώ, ας πούμε, την Κυριακή το βράδυ το έπαθα. Βαρέθηκα με τις φόρμες. Λέω, δεν μπορώ. Τις ένιωθα πάνω μου σαν να φύγει με 100 κιλά. Υπάρχει πιο ωραίο ρούχο από τη φόρμα και πιο άνετο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να ζούμε μόνο με φόρμες. Σε έναν ιδανικό κόσμο αυτό θα ήταν. Να φοράμε μόνο φόρμες. Δεν με τρελαίνει. Δεν με τρελαίνει, όχι. Μα δεν σου λέω ούτε και εμένα με τρελαίνει, αλλά είναι πολύ άνετο. Δεν με τρελαίνει. Εντάξει. Εγώ πρόσεξε, εγώ τις φοράω και στον ύπνο. Δε σκάς. Όχι. Εντάξει. Γιατί εγώ εδώ και χρόνια έχω κόψει τις πιζάμες. Δεν φοράς πιτζαμάκια, Νίκο. Πιτζαμάκια, όχι, Νίκο μου, δεν φοράω. Χειμώνα φορμούλα, καλοκαίρι. Εντάξει, εμείς είμαστε χειμώνα καλοκαίρι με το σορτσάκι, γιατί δεν μπορώ. Εγώ ζεσταίνομαι και το χειμώνα. Με τα παπλώματα και με αυτά δεν μπορώ. Κοιμάσαι με σορτσάκι το χειμώνα. Ναι, ναι. Εκτός και αν έχει πολύ κρύο, ρε παιδί μου, πια που μπορεί να μην την παλέψω. Κάτσε, καμία. Αλλά... Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι, ρε. Δεν μπορώ. Υδρώνω τα μπουτάκια μου. Και ερεθίζονται. Όχι, δεν ερεθίζονται. Απλά υδρώνω και εκτευρίζομαι εγώ. Κατάλαβε και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχεις και εσύ τώρα, πλησιάζει και αυτή η εποχή η κακιά για σένα της άνοιξης με τις αλλεργίες που εμφανίζεται σιγά σιγά. Τα τελευταία χρόνια το έχω, δεν ξέρω αν το έχω ελέγξει εγώ ή ο οργανισμός μου έχει αποκτήσει περισσότερα αντισώματα, αλλά δεν είναι όπως ήμουν παλιά. Δηλαδή πιο παλιά υπέφερα πολύ, τώρα εντάξει, οκ. Okay. Δεν σε θυμάμαι φιλαράκι. Ελέγχομαι με αλφαγιώτα. Άσε που άσε πιάσει τώρα καμιά αλλεργία, ξέρεις ότι σε κοιτάνε όλοι και είσαι, δεν ξέρω και εγώ τι, ο λεπρός. Κάνε να φερθείς καμιά δεκαριά φορές, τελείωσε. Χρόνια έχω να βγάλω αλλεργία, ρε φίλε. Στα πεύκα είχα. Στη γύρα τα πεύκα είχα πολύ, όταν ήμουν πιο μικρός. Αλλά δεν μου είχε εμφανιστεί ποτέ ξανά. Ναι. Ναι. Βλέπω φίλους που ανεβάζουν story κάτω από την παραλία Θεσσαλονίκης. Μην είστε πόδια, ρε παιδιά. Δηλαδή, πηγαίνετε σπίτια σας. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Φτάνει. Ρε, βάλε και απόχη όπως έκανε ο Κινέζος. Καλά το έκανε ο Κινέζος. Κράκ με την απόχη από πάνω και τελείωσε. Αναγιά σου. Ναι, τα σκέτα τώρα. Έχουμε μπλέξει με όλους τους επικίνδυνους. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά για σήμερα. Νίκο, κοίταξε θεωρητικά αυτά για σήμερα. Αύριο θα το πάμε μία-μία. Θα το πάμε αύριο. Δηλαδή με στούντιο και τέτοια από αύριο. Θεού θέλω και ωραίο επιτρέποντος. Και κυκλοφορία επιτρέποντος. Έτσι πιστεύω ότι θα είμαι σε φάση να πάω. Okay. Τι θα ακούσουμε μετά, κορονοϊός, τι να ακούσουμε, ρε φίλε. Τι έχει ο Πάοκ να μας προσφέρει, δώσε μας σε τίτλους κάτι. Δώσε μας κάτι ο να πούμε. Πάοκ, τι έχει να μας προσφέρει. Ναι, θα προσφέρει, φίλε. Θα κάνω μια ανάλυση τι γίνεται με τα τέτοια. Ο Ζήσης Βρίζας αναλαμβάνει. Ο Ζήσης Βρίζας αναλαμβάνει. Μισό, θα σου διαβάσω, θα σου διαβάσω από το, ακόμα και τώρα έτσι θα σου διαβάσω. Ναι. Περίμενε λίγο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφει στον Πάοκ ο Μπαρκαουάν. Ο Γιασεμάκης και αν φύγει ο Γιαννούλης γυρίζει πίσω ο Βενετίδης. Για να ολοκληρώσουμε με πανέλα, επιστρέφει στην ομάδα μπάσκετ και ο Πίτ Παπαχρόνης. τοποθέτηση του υπευθύνου επικοινωνίας, εκ των υπευθύνων επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, μάλλον, Λευτέρη Δούκα. Νομίζω ότι είναι απαντή. Για τα σενάρια που αφορούν τον Ζήση Βρίζα. Πιθανολογώ πως ναι. Ναι, αλλά ο Ζήση Βρίζα στο κόκκινο σπίτι είναι μαζί με τον συνεργάτη του απέναντι το γραφείο της Γκοντζάρβα, λέει κάποιος. Έτσι, όχι εγώ. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό που το λέει, φίλε, κρατάμε την τοποθέτησή του και προχωράμε στον επόμενο φίλο. Αυτό, ναι, εντάξει. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Θα περιμένω να ακούσω το ρεπορτάζ 7:30 γιατί Πάοκ 24 είναι το πιο έγκυρο, έτσι, και το μιλάμε τώρα σοβαρά, ναι, τα σχέτα. Και πάντα μεταφέρει με εγκυρότητα και με σοβαρότητα ότι υπάρχει. Αλίμονο, η ειδικότητά μας. Πάντα. Και ο Νίκος Μοσχοβίτης με το επιτελείο του, σας περιμένουν σε λίγη ώρα. Θα πάρω τα παιδιά εκεί πέρα να με βοηθήσουν λίγο να πούν το ρεπορτάζ οι συνάδελφοι. Εντάξει, εμείς και παρουσιαστές είμαστε. Τα παιδιά. Ναι, πάρω τα παιδάκια να μας πούν τι γίνεται. Και εμείς ανανεώνουμε πάλι για αύριο, λίγο μετά τις 6:30. Αν όλα πάνε καλά, Νίκο, μην είσαι τόσο σίγουρος. Κορονοϊού επιτρέποντος. Ναι. Γεια σου, καλέ φίλοι και συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Γεια σου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24.